Καθίστε στο τραπέζι με unboxing και πρώτες εντυπώσεις για το Black Rose Wars Dual X. Πρόκειται για το αγαπημένο Black Rose Wars, το οποίο έρχεται σε αυτή την standalone μορφή, που σημαίνει δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να παίξει το παιχνίδι, αρκεί να είναι παιχνίδι για δύο παίχτες. Είναι ένας εναντίον ενός. Παιχνίδι που κρατάει περίπου 30-45 λεπτά για δύο παίχτες, ηλικίες 14 και πάνω και βάρος 2,8 στο 3. Το παιχνίδι είναι παιχνίδι φαντασίας με μινιατούρες, Renaissance, με βασικούς μηχανισμούς deck building, διαχείριση καρτών χεριού, διαφορετικές θεότητες για τους παίχτες, deck construction και card play με conflict. Να πούμε ότι το Dual X μπορεί να παιχθεί είτε σαν παιχνίδι για δύο, που αυτομάτως σημαίνει ότι μια πολύ φθηνή έκδοση του παιχνιδιού, χωρίς να αγοράσετε το μεγάλο κουτί, χωρίς επεκτάσεις, χωρίς τα έξτρα, χωρίς ένα κάρο μινιατούρες, και αυτό έχει μινιατούρες, έτσι απλά είναι μια ωραία λύση για να μάθει κάποιος το παιχνίδι και αν του αρέσει να επενδύσει ή όχι, και αυτό του φτάνει πάλι μια χαρά, αναλόγως τι θέλει ο καθένας και κάθε μία για τη συλλογή τους. Να πούμε όμως ότι το ίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν επέκταση για το Black Rose Wars. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Δείχνει το παιχνίδι ένα καινούργιο τρόπο για να παιχτεί το Black Rose Wars γρήγορα και με ενδιαφέρον γρήγορες μάχες για δύο παίχτες. Να ανοίξουμε λοιπόν το κουτί και να δούμε τι βλέπουμε μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι το πίσω μέρος. Έρχεται με 5 μινιατούρες. Το ταμπλό, το οποίο είναι, έχει UV spot πάνω όπως βλέπετε, όπως και το κουτί του Black Rose Wars, ωραίο, ποιοτικό, έχει τα πάντα που χρειαζόμαστε πάνω στο κουτί, πάρα πολύ ωραία λύση για γρήγορο play. Εδώ είναι τα πλακίδια, Crypt of the Saint, πολύ ωραία τα πλακίδια, Templar's Armory, Crusader's Summoner Room, Templar's Treasure Room, Bibliotheca of the Order, Abyss of Faith και ο Carl Black Rose Room. Αυτά στείνονται εδώ, καθώς οι παίχτες φτιάχνουν το ταμπλό, βάζοντας τα πλακίδια και δημιουργώντας το κελί του κάθε παίχτη εντυπωμένο πάνω στο χάρτη, δημιουργώντας το ταμπλό στο οποίο θα παίζουν το παιχνίδι. Βάσεις για τις μινιατούρες, όπως έχουμε δει και στο βασικό Black Rose Wars. Μ' αρέσει που είναι σαν να έχει και ματ και το παιχνίδι πάνω. Εδώ έχουμε τις κάρτες, κυβάκια, τα χρώματα των παιχτών, μπλε και κόκκινο. Κρίμα που δεν παίζει και solo το συγκεκριμένο, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη επιτυχία αν έπαιζε και solo, είμαι σίγουρος. Ενώ θα το πέραμε και πολύ solo gamers το παιχνίδι. Το παιχνίδι φανταστικό, το Black Rose Wars. Το έχουμε καλύψει στο κανάλι, έχουμε δείξει πως παίζει. Μας αρέσει πάρα πολύ. Για πάμε να δούμε λοιπόν τους δύο μάγους. Αυτοί είναι οι δύο μάγοι, οι οποίοι είναι και χρησιμοποιηθούν και σαν επέκταση στο Black Rose Wars για καινούργιοι χαρακτήρες, καινούργιοι ήρωες. Μ' αρέσει όταν οι εταιρείες είναι efficient με αυτόν τον τρόπο και κάνουν τέτοια πράγματα. Και εδώ έχουμε τρεις τέτοιες μινιατούρες, τα Evocations και όπως αλληλεπίδετα. Να είναι φαντάσματα Crusader ή Templars ή οτιδήποτε άλλο. Το κενάκι, το χαρτόνι της Ludus Magnus Studio είναι φανταστικό, linen finish, εξαιρετική ποιότητα, μεγάλο πάχος, ωραία χρώματα, ωραίες εκτυπώσεις. Έτσι, εδώ είναι τα tiles στο δωματίο, okay. Και το τελευταίο που έχω να σας δείξω είναι οι κάρτες. Μπαρθολομέους και Ulrich, οι δύο μάγοι που θα πολεμήσουν. Αυτή εδώ που είναι μια στόρες εδώ που βλέπετε. Play Raid,
ένα για κάθε παίκτη. Okay. Μικρές κάρτες. Templari. Undead. Nice. Bone Shield. Okay. Και τέλος. Οι κάρτες. Φανταστικό πίσω μέρος. Lean Infinity ποιότητα. Λίντους Μάγνους, έτσι εξαιρετική, με τις κάρτες της Σχολής Μαγείας. Μπορεί να παιχθούν με δύο όψεις, θυμίζω. Και δίνουν δυνατότητα το παιχνίδι να παιχθεί πολύ έξυπνα, πίσω μπρος, ανάμεσα στα δύο παίχτες. Φυσικά με πιο streamline κανόνες, πιο περιορισμένες Σχολές Μαγείας, έτσι, λογικό είναι. Όμως, να δώσει δυνατότητα να μάθουν παίχτες το παιχνίδι και να το ευχαριστηθούν και να το απολαύσουν. Για να δούμε λίγο εδώ. Φυλάδι είναι το τελευταίο που δεν είδαμε. Έχουμε τα περιεχόμενα, τους μάγους, τα βασικά του παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να ξέρετε το Black Rose Wars για να το παίξετε. Το setup, η σειρά, η ροή του γύρου, Black Rose Phase, Study Phase, Action Phase, Vocation Phase και Clean Up. Okay, γνωστά για όσους έχουν παίξει το Black Rose. Εξηφάσεις εξηγούνται. Okay. Beyond the Duel. Duel into the Black Rose Wars. Για να το χρησιμοποιήσουμε σαν επέκταση στο Black Rose Wars. Και τα καινούργια στοιχεία. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Με την πρώτη ευκαιρία θα το ρίξουμε και αυτό στο τραπέζι, να το δοκιμάσουμε και αυτό.